Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Match Combo, Missions και κορυφαία apps στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο. Δεν πέρασε η πάσα του Κρεασβίλη, κέρδισε και έκλειψε ο Ανουάρ και γεμίζει ο Ανουάρ. Ο Εντογκαλά, βρέθηκαν τέσσερις παίκτες εκεί στο... Δείτε εδώ. Όλοι κάτω. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο ρέφερι, ο Πορτογάλος, δεν υπήρχε τίποτα. Προσποίησης του Ενσούε με τον Κορέα, χαμηλά ο Γκάρνερ έρχεται για να κάνει ένα σούτ, κόντρα και πάνω στο Ρισβάνι και μπλοκάρει την μπάλα ο Λόρια. Θα γεμίσει ο Ενσούε, βγαίνει μπλοκάρει ο Λόρια από τον Χαμπαρτζουμιάν, εξαιρετική πάσα για τον Χουσμπάουερ, με χώρο ο Χουσμπάουερ. Μπαίνει μόνος στο σουτάρι, γκολ! Στο 25! 0-1, έκανε όλη τη διαδρομή μόνος του Χουσμπάουερ. Είδε το χώρο μπροστά του, δεν τον έκλεισε κανείς. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Αποέλ και εκτέλεσε τον Ουζόχο κάνοντας το 0-1 στο 25 για την ανόρθωση. Γιώζεφ Χουσμπάουερ και 0-1 για την κυρία. Θα ξαναδείτε τον γκολ. Ο Χουσμπάουερ προχωράει χωρίς ουσιαστικά να πηγαίνει κανείς πάνω του. Κάνει όλη τη διαδρομή, φτάνει μέχρι την περιοχή και μπαίνοντας μέσα στην περιοχή του Ουζόχο. Δείτε εδώ ξανά, πηγαίνει μόνος του. Προχωράει, δεν δέχεται μαρκάρισμα και εκεί μετά εκτελεί αφού έχει βρει όλο το χώρο και το χρόνο για να κάνει αυτό το ωραίο πλασέ και να νικήσει τον Ουζόχο. 0-1 η ανόρθωση, παίρνει κεφάλι στο σκορ και γίνεται, δείτε τους πανηγυρισμούς τους έξανα στον πάγκο και ταυτόχρονα και με βάση και τον γκολ του Καλτσά στον πρώτο αγώνα γίνεται Άρη Κυριάκου το μεγάλο φαβορί. Αν και ακόμα έχουμε πολύ πολύ δρόμο. Ο Ζαχίτ πάει μόνος του, προχωράει. Το σούτ του Ζαχίτ, κόρνερ από τον Λόρια. Θα ξαναδείτε εδώ. Σηκώνει το κεφάλι, κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την μπάλα, άρα πηγαίνει μόνος του. Κάνει και το σούτ. Σαμπάλα. Σεντράριο Σαμπάλα. Έρχεται ο Κλωναρίδης, σε βάζει την προβολή και δίνει στο Ζαχίτ. Προσποίηση του Ζαχίτ. Πάσα για τον Σαμπάλα. Σηκώνει ο Σαμπάλα. Φωνές για χέρι. Πέναλτι. Εδώ ο Ζαχίτ. Ο Σαμπάλα. Το χέρι του Χαμπαρτζουμιάν. Στη σέντρα του Σαμπάλα. Ξανά εδώ. Γκάρνερ απέναντι από τον Λόρια. Εκτελεί ο Γκάρνερ. 1-1 ο Αποέλ. Στο 37. Βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει η ομάδα της Λευκοσίας. Το μάτς πηγαίνει στο 1-1. Και νέο ενδιαφέρον. 1-1 στο HCP. Εδώ η εκτέλεση από τον Γκάρνερ. Έπεσε ο Λόρια στην πορεία της μπάλας. Δεν μπόρεσε να την διώξει. Γι' αυτό ακριβώς τον βλέπετε ότι χτυπιέται εκεί. Γιατί πέφτει, δεν μπορεί να τη βρει την μπάλα. Επέλεξε τη σωστή γωνία. 1-1 ο Γκάρνερ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει νέο τεράστιο ενδιαφέρον στο μάτς. Ο Εντογκαλά στον Ντε Βινσέντι. Σουτάρει ο Ντε Βινσέντι, μπλοκάρει ο Λόρια. Και ο Ρισβάνης όλα τα ψηλά κορμιά. Εκτελεί ο Καλτσάς. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Γκολ! 1-2. Ο Κορέα στις καθυστερές του ημιχρόνου. Ξανά προβάδισμα για την ανόρθωση και κοιτάξτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο της ανόρθωσης. Ένα κουβάρι η μπλε. Σε ένα τρελό πανηγύρι, σε ένα τρελό γλέντι. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, από το φάουλ του Καλτσά, ο Κορέα είναι εκεί για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-2 για την ανόρθωση. Εδώ, Παύλος Κορέα, πρωταγωνιστής, λέγαμε πριν πόσο καλός ήταν, ίσως ο καλύτερος παίκτης στο πρώτο μάτς και τώρα είναι ακόμα καλύτερος. Το φάουλ τρυπώνει στην άμυνα του Αποέλ. Ο Κορέα σηκώνεται. Παίρνει την κεφαλιά, ανήπορος να αντιδράσει ο Ουζόχο, η μπάλα στα δίχτυα, 1-2 και δείτε εδώ τον Κετσπάγια, η Ρισάνα το δείχνει άρα και του λέει στο είπα. Για να εκτελέσει το κόρνερ, διώχνει ο Βινίσιος πιο μακριά από το Ζαχίτ, ένα σούτ του Χουσμπάουερ πάνω στα σώματα, νέο σούτ και έξω η μπάλα από τον Κορέα. Γενικότερα, να ροκανίσει με αυτόν τον τρόπο. Ο Βινίσιος ένα σούτ σε δεύτερο χρόνο μπλοκάρει ο Λόρια. Περισσότερο καλό παίχτη με την μπάλα στα πόδια του σε σχέση με τον Αμπαρτζουμιάν, ο οποίος θα φύγει από το γήπεδο. Ξαναθυμόμαστε εμείς τους σκόρερς. Ενσούε, Γκάρνερ το 1-2. Ενσούε μπαίνει στην περιοχή, θα βρεθεί στο έδαφος.
Και συνεχίζει. Εδώ η φάση. Ξανά ο Ενσούε. Μπερδεύτηκαν εκεί τα πόδια του με τα πόδια του Κορέα, του Ενσούε. Για τον Ανουάρ. Γεμίζει ο Ανουάρ. Η μπάλα φτάνει στον Κάρερ που παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει έξω. Εκτελείται το κόρνερ με γροθιές ο Λόρια. Για τον Οκριασβίλη πάσα του Μίχα. Ο Κριασβίλη με το Σάντος μπροστά του παίρνει κόρνερ. Εδώ ξανά βλέπετε, δεν υπάρχει offside, καλύπτεται. Ο Κριασβίλη από την πάσα του Ντορμίχα. Καλτσάς. Κεφαλιά γκολ! Ο Κορέα είναι ξανά. 1-3. Παύλος Κορέα. Αυτός είναι που στέλνει στο τελικό την ανόρθωση. Ο τελικός του Κορέα, ο τελικός της ανόρθωσης. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της κυρίας, ο Παύλος Κορέα. Και δείτε εδώ τα χαμόγελα του Τιμούρ Κετσπάγια. Ξανά αποστημένη μπάλα. Χτυπάει ο Κορέα την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Κορέα. 1-3. Και νομίζω ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Ξανά ο Κορέα πιάνει ξανά στον ύπνο την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Παίρνει την κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε την κίνηση που κάνει. Σηκώνεται, γυρίζει, εκτελεί με το κεφάλι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ζόχο 1-3 με τον Κορέα να είναι ο άνθρωπος που παίρνει από το χέρι την ανόρθωση και τη στέλνει στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Coca-Cola. Κεφαλιά του Ενσού, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει έξω. Κανείς δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Match Combo, Missions και κορυφαία apps στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.